Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Γιατρών του ΕΣΥ με ομόφωνη απόφασή του απέρριψε όλες τις ενστάσεις και δικαιολογίες και ισχυρισμούς του Πανεπιστημιακού Γιατρού, ο οποίος πριν από 22 μήνες είχε συλληφθεί από αξιωματικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και τον κήρυξε ένοχο για δωροδοκία. Τα χρήματα είχαν ζητηθεί για εγχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο εν λόγω γιατρός για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αλεξανδρούπολης. Η υπόθεση εκδικάθηκε πειθαρχικά σε δεύτερο βαθμό, αφού είχε προηγηθεί καταδικαστική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και είναι τελεσίδικη. Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών και καταγραφής φωνής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών εναέρειας κυκλοφορίας σε 5 διεθνείς αερολιμένες Κέρκυρας, Ρόδου, ΚΟΘ, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και σε 13 περιφερειακούς αερολιμένες της Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Λίμνου, Σάμου, Χίου, Ακτίου, Ιωαννίνων, Σκιάθου, Μήλου, Καρπάθου, Πάρου, Καλαμάτας και Σιτίας. Αυτό αναφέρει σχετική απόφαση που υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκη Δανδόλου και δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 11.749.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται 25 Μαρτίου του 2020 και η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το σύνολο των παραδοτέων προκύπτει από την απέτηση διπλών συστημάτων καταγραφής φωνής για τα 5 μεγάλα αεροδρόμια σε παράλληλη λειτουργία για επίτευξη πλήρους πλεονασμού. Με έτοιμα την επαναλειτουργία της Σχολής Κυροπολών Σερών που είχε ιδρύσει ο ίδιος του όταν ήταν αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορύδη, ο βουλευτής Σερών Θεόφιλος Λεονταρίδης. Η Σχολή Κυροπολών Σερών λειτουργήσε τον Αύγουστο του 2014 σε εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και με σύμφωνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του 2015. Χρέος όλων μας είναι να στηρίζουμε την ύπαιθρο χώρα που καθημερινά ο πληθυσμός της ειρηκλώνεται λόγω φυγής στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εφαρμόζοντας πολιτικές συγκεντρωτισμού, πλήττοντας ιδίως τις παραμεθόριες περιοχές, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κ. Λεονταρίδης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας την στήριξή του για την επαναλειτουργία της σχολής προς όφελος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και την ανάπτυξη της ύπαιθρου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.